Το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα αφορά σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και τον διορισμό των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων. Όπως τόνισαν και οι βουλευτές μας, κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν πρόκειται να εστιάσει στην τεχνοκρατική πτυχή για το πώς δηλαδή θα πραγματοποιηθούν και θα ολοκληρωθούν οι προσλήψεις ως διοικητικές διαδικασίες, αλλά με ποιο κριτήριο και με ποιο προσανατολισμό πρέπει αυτές να γίνονται. Αν δηλαδή προτάσσονται οι σύγχρονες ανάγκες του ελληνικού λαού ή οι ανάγκες του κεφαλαίου. Συνεπώς, θεωρούμε πως το να μπει κανείς στη συζήτηση για τις προθεσμίες και τις λεπτομέρειες χωρίς να αναφερθεί στην ουσία είναι σαν να διηλίζει τον κόπνοπα και να καταπίνει την κάμιλο. Αν θέλετε να λέμε τα πράγματα όπως πραγματικά είναι για την υποστελέχωση κρίσιμων δομών του δημοσίου, δεν φταίνε κυρίως οι χρονοβόρες διαδικασίες, φταίει η πολιτική σας. Μάλιστα, συνιστά τεράστια υποκρισία σε ένα δημόσιο τομέα που απασχολεί όλο και περισσότερους εργαζόμενους με επισφαλείς σχέσεις εργασίας να γίνεται συζήτηση για τη σύντμηση των προθεσμιών. Σε κάθε φορέα του δημοσίου απασχολούνται ολόκληρα τμήματα με κύρια αρμοδιότητα να προσλαμβάνουν και να απολύουν συμβασιούχους, να φτιάχνουν συμβάσεις με τις οποίες εκχωρούνται υπηρεσίες εργολάβους. Ναι, απασχολούνται ολόκληρα τμήματα με το να φτιάχνουν νέες συμβάσεις όταν λήγουν οι πρώτες και να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρηματικών συμφερόντων που συχνά καταλήγουν σε δικαστικές προσφυγές και παραλύουν ακόμα και αυτές τις διαδικασίες ανάθεσης υπηρεσιών σε ιδιώτες. Αν θέλατε στα αλήθεια να μειώσετε το διοικητικό βάρος, θα προχωρούσατε στην κάλυψη όλων των κενών θέσεων που υπάρχουν, με προσλήψεις και με μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, όπως εδώ και χρόνια σας προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αντί να τους κρατάτε σε ομοιρία με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας. Θα πετάγατε έξω από τις δημόσιες υπηρεσίες τους εργολάβους που λιμένονται το δημόσιο χρήμα χωρίς να προσφέρουν τίποτα, απολύτως τίποτα. Και θα προσλαμβάνατε απευθείας και με πλήρη εργασιακά δικαιώματα το αναγκαίο προσωπικό. Στη δημόσια υγεία, στην ασφάλιση, στην παιδεία, στα υπουργεία, στις κοινωνικές δομές, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, στις τεχνικές υπηρεσίες και σε όλες τις υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθαριότητας, φύλαξης και ούτω καθεξής. Ναι, παντού, σε όλους τους τομείς αυτούς υπάρχουν ελλείψεις τόσο μεγάλες που η κατάσταση πλέον είναι οριακή. Προχθές την Κυριακή ήμουνα στα Γιάννενα, σε μια μεγάλη σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν δεκάδες σωματεία, σύλλογοι, μαζικοί φορείς από την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, εκπρόσωποι των οποίων μετέφεραν τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται λόγω των μεγάλων ελλείψεων σε προσωπικό και σε υποδομές. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα μας μετέφερε η εκπρόσωπος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Ηπείρου, που μίλησε για τις συνθήκες που επικρατούν σε ένα τόσο ευαίσθητο τομέα, όπως αυτός των ειδικών σχολείων. Δεν είναι μόνο ότι τα σχολεία αυτά λειτουργούν σε ακατάλληλους έως και επικίνδυνους χώρους, που δεν έχουν καν ιατρία, χώρους εκπαίδευσης για στην αυτοεξυπηρέτηση, αίθουσες φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, χαλάρωσης και ηρεμίας που είναι αναγκαίες για την κάλυψη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών. Δεν έχουν ούτε και το αναγκαίο προσωπικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ μαθητές, σύμφωνα με γνωματεύσεις των ΚΕΔΑΣΥ, χρειάζονται αυξημένη υποστήριξη,
οι γονείς τους αναγκάζονται να επιλέξουν μια από τις ειδικότητες του νοσηλευτή ή του βοηθητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές τους ανάγκες. Για ελάτε στη θέση αυτών των γονιών που ανεβαίνουν το δικό τους Γολγοθά για να προσφέρουν ό,τι μπορούν στα παιδιά τους. Τι σας λέμε τώρα, Όμως με την ευκαιρία θέλουμε να αναφερθούμε λίγο πιο αναλυτικά στο κρίσιμο αυτό τομέα της υγείας. Η τραγική υποστελέχωση που υπάρχει δεν είναι άσχετη από την πολιτική της ιδιωτικοποίησης. Η υποστελέχωση των δημόσιων δομών υγείας είναι αποτέλεσμα αλλά και προϋπόθεση της ιδιωτικοποίησης. Πώς θα μπορούσαν να θησαυρίζουν σε βάρος των ασθενών τα μεγαθύρια που λιμένονται πραγματικά το χώρο της υγείας, αν το δημόσιο σύστημα υγείας κάλυπτε ολόπλευρα όπως θα έπρεπε τις ανάγκες του πληθυσμού? Ποιος θα πήγαινε να πληρώσει αν μπορούσε να κάνει χρήση της ίδιας υπηρεσίας χωρίς επιπλέον κόστος? Και λέμε χωρίς επιπλέον κόστος γιατί δωρεάν δεν είναι εδώ που τα λέμε ούτε και στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό το δημόσιο σύστημα δεν το στηρίζουν οι υπουργοί, καθώς ξέρετε, από την τσέπη τους, αλλά ο ελληνικός λαός με τις ασφαλιστικές του εισφορές και με τους δυσβάστακτους έμεσους και άμεσους πόρους. Αυτό που συμβαίνει στον τομέα της υγείας είναι η κατάρρευση ενός μύθου που διακίνησαν για πάρα πολλά χρόνια πολιτικές δυνάμεις από όλο το ιδεολογικό φάσμα του αστικού πολιτικού συστήματος και συμπυκνώνεται στη φράση «αρμονική συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα». Το ΚΚΕ προειδοποίησε έγκαιρα το λαό ότι η γιγάντωση του ιδιωτικού τομέα υγείας θα γίνει πάνω στα συντρίμμια του δημόσιου, θα οδηγήσει και τις όποιες δημόσιες δομές να λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, έχοντας δηλαδή για Ευαγγέλιο τη λογική κόστους ωφέλους. Και κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε και το λογαριασμό, τον πολιτικό λογαριασμό. Ποιος δικαιώθηκε, εμείς ή όσοι έλεγαν πως οι ιδιωτικές δομές θα βελτιώσουν και το δημόσιο σύστημα? Ποιος είναι τελικά ο ιδεολειπτικός που βλέπει την πραγματικότητα μέσα από παραμορφωτικούς φακούς και ποιος εξετάζει και αναλύει αντικειμενικά την κάθε κατάσταση? Ρητορικά βέβαια τα ερωτήματα. Σύμφωνα με τα δικά σας στοιχεία, από το Μητρό Ανθρώπινου Δυναμικού τον Αύγουστο του 2024, το Υπουργείο Υγείας είχε συνολικά 70.863 μόνιμους εργαζόμενους, ενώ τον Ιούλιο του 2013, πριν δηλαδή 20 χρόνια, ο αριθμός τους ανέρχονταν σε 93.580, δηλαδή μειώθηκαν σε ποσοστό πάνω από 24%. Οι ίδιοι οι υγειονομικοί καταγγέλουν πως σήμερα τα πραγματικά κενά είναι πάνω από 30.000, ενώ οι προγραμματισμένες προσλήψεις για το 2025 είναι μόλις 4.016. Πολύ περισσότερο που και πάρα πολλές από αυτές απλώς αφορούν την αναπλήρωση των αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης ή λόγω αλλαγής εργασιακών σχέσεων των ήδη υπηρετούντων συμβασιούχων, άρα δεν πρόκειται για κάποιο πρόσθετο προσωπικό. Άρα αυτό που εγγυάστε είναι η διαιώνιση της σημερινής απαράδεκτης κατάστασης, με δεδομένο ότι οι δημόσιες μονάδες υγείας έχουν αποψηλωθεί από προσωπικό όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα οξυμένα προβλήματα του συστήματος υγείας, επιδίδεται μέσω κυρίως του ανεκδίγητου αυτού Υπουργού Εμπορίου της Υγείας σε ένα πρωτοφανές, θρασίτατο υβρεολόγιο απέναντι στους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Τους ανθρώπους δηλαδή που δίνουν άνηση μάχη για να κρατήσουν όρθια τα νοσοκομεία και γενικότερα τις δομές υγείας.
Μέσα σε χρόνο ρεκόρ, οι ήρωες της πανδημίας μετατράπηκαν γι' αυτόν σε συμμορίες της μιζέριας. Να τον χαίρεστε τον υπουργό σας, κύριε της Νέας Δημοκρατίας. Όμως, χωρίς αυτές τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των υγειονομικών, η πρόσβαση του λαού στις υπηρεσίες υγείας θα ήταν ακόμα πιο δύσκολη. Και αυτό το αναγνωρίζει ο κάθε άνθρωπος που χρειάστηκε τα τελευταία χρόνια ο ίδιος ή κάποιο συγγενικό του πρόσωπο να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο. Είναι προφανές ότι αυτό που σας χαλάει τη σούπα είναι η αγωνιστική στάση των υγειονομικών που παλεύουν για να στελεχωθούν τα νοσοκομεία, να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και φυσικά στρέφονται εκ των πραγμάτων ενάντια στον πυρήνα της πολιτικής σας που μετατρέπει την υγεία σε πανάκριβο εμπόρευμα. Γι' αυτό προσπαθείτε με απαράδεκτες μεθόδους που θυμίζουν και άλλες εποχές και συνιστούν ομοί κυβερνητική παρέμβαση στις διαδικασίες του συνδικαλιστικού κινήματος για να διαμορφώσετε, όπως θέλετε εσείς, μια βολική για σας πλειοψηφία στα συνδικαλιστικά τους όργανα. Να έρθετε στο γραφείο μου και θα κάνουμε αυτά που πρέπει. Μην κοροϊδευόμαστε, χωρίς δυνατή δάκες στα νοσοκομεία, όλα τα άλλα θα πάνε περίπατο, δήλωνε ο Υπουργός Υγείας χαργεντιζόμενος με τους συνδικαλιστές της ΔΑΚΕ στην ΠΟΕΔΗΝ. Όμως να ξέρετε πως το άλογο το οποίο ποντάρεται είναι κουτσό. Ο κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός δεν μπορεί στις σημερινές συνθήκες να ενσωματώνει με τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθμό τους εργαζόμενους συγκριτικά με το παρελθόν. Καθώς τα περιθώρια του ίδιου αυτού του συστήματος, του καπιταλιστικού συστήματος, για διάφορους ελιγμούς έχουν στενέψει ασφυκτικά. Για να το πούμε πιο απλά, η αστική, η κυρίαρχη πολιτική έχει πλέον πολύ περισσότερο μαστίγιο για το λαό παρά καρότο. Γι' αυτό και σήμερα πολύ περισσότεροι εργαζόμενοι, ξεκινώντας από διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές αφετηρίες, συμμετέχουν σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, οργανώνονται στα σωματεία τους. Σε αυτό το δρόμο συναντιούνται πολύ περισσότεροι και με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ που δίνει ελπίδα, που δίνει προοπτική στους αγώνες τους. Τους ανατροφοδοτεί και τους προσανατολίζει ενάντια στις πραγματικές αιτίες της σημερινής κατάστασης. Φωτίζει μια διέξοδο. Το νομοσχέδιο φέρνει ορισμένες αλλαγές στο νόμο Βορύδη, του 49-40 του 2022 μιλάμε, για την αξιολόγηση και τη στοχοθεσία. Ο νόμος αυτός αντικατέστησε την προηγούμενη εκδοχή της αντιδραστικής αξιολόγησης που θεσπίστηκε με το νόμο 43-69 του 2016 του ΣΥΡΙΖΑ ήταν τότε, που ήταν δέσμευση και προαπαιτούμενο του Τρίτου Μνημονίου. Με το νόμο αυτό η κυβέρνηση έθεσε σε εφαρμογή ένα διαχρονικό στρατηγικό στόχο, την απευθεία σύνδεση των αποδοχών των εργαζομένων με την στοχοθεσία και την αντιδραστική αξιολόγηση. Αξιολόγηση αν την πει ο Θεός δηλαδή, εντός εισαγωγικών τη βάζουμε εμείς. Μάλιστα με το υποσυζήτηση νομοσχέδιο αυτό γίνεται πλέον απροσχημάτιστα. Στο άρθρο 34 ορίζεται ότι για να λάβει ένας υπάλληλος το περιβόητο μπόνους θα πρέπει να έχει συμμετάσχει στη διαδικασία στοχοθεσίας και αξιολόγησης. Μιας αξιολόγησης που την πολεμούν οι εργαζόμενοι και η κυβέρνηση προσπάθησε να την επιβάλλει με το βούρδουλα, σέρνοντας στα δικαστήρια δεκάδες ομοσπονδίες του δημόσιου τομέα προκειμένου να βγάλει παράνομη την απεργία αποχή από αυτή τη διαδικασία της ονομαζόμενης αξιολόγησης. Και ασφαλώς τα δικαστήρια, βασιζόμενα στους νόμους της κυβέρνησης και ειδικά στο νόμο Χατζηδάκη, όντως έβγαλαν όλες τις απεργίες παράνομες. Και κατά τα άλλα μιλάτε ακόμα και για ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
Και επειδή μιλάμε για αυτά τα ζητήματα, θέλουμε να καταγγείλουμε το έσχος των διώξεων εκπαιδευτικών που οδηγούνται σε πειθαρχικά συμβούλια από το Υπουργείο Παιδείας και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, επειδή εδώ και 4 χρόνια δίνουν ένα πραγματικά περήφανο αγώνα ενάντια στον κυβερνητικό σχεδιασμό που θέλει τα σχολεία, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί να διαχωρίζονται και να κατηγοριοποιούνται σε καλά και κακά, να αναζητούν έτσι χορηγούς. Η κυβέρνηση απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να σκύψουν το κεφάλι, να μην αμφισβητούν, να μην αγωνίζονται για μόρφωση, για δωρεάν παιδεία, για όλους τους μαθητές. Το λέμε και από αυτό το βήμα. Κάτω τα χέρια από τους εκπαιδευτικούς. Μην διανοηθείτε να προχωρήσετε σε ποινές για συνδικαλιστικούς λόγους. Αυτοί που μορφώνουν τα παιδιά μας χρειάζονται στήριξη και όχι απειλές και τρομοκρατία. Ως εδώ, κύριοι της κυβέρνησης. Όσο για το μπόνους ή το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής, όπως αναφέρει το νομοσχέδιο, αυτό σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί μόνιμη παροχή, ούτε αντισταθμίζει τις μισθολογικές απώλειες που είχαν οι εργαζόμενοι του δημοσίου, οι οποίες αθρηστικά έφτασαν σε ποσοστό 40% επί των αποδοχών τους. Αφήστε λοιπόν αυτά που ξέρετε και κάντε τώρα δεκτή την τροπολογία που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ για την επαναφορά του επιδόματος Χριστουγέννων και Πάσχα, του επιδόματος άδειας, δηλαδή του 13ου και 14ου μισθού για τους εργαζόμενους και της 13ης και 14ης σύνταξης για τους συνταξιούχους. Και μη μας πείτε πάλι για τις αυξήσεις που θα πάρουν το 2025, γιατί γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Δεν θα ξέρουν τι να πρωτοκάνουν με τα 20 ευρώ μεικτά και 12,5 ευρώ καθαρά το μήνα που θα είναι αυτή η αύξηση. Η εφαρμογή του θα επιδράσει στον πυρήνα των εργασιακών σχέσεων του δημόσιου τομέα, καθώς ανοίγει διάπλατα το δρόμο ώστε οι διευθυντές να διαμορφώνουν σε ατομική βάση και το μισθολόγιο των υπαλλήλων. Σύμφωνα με τον νόμο, δεν θα δίνεται σε όλους, αλλά οι οργανικές μονάδες θα επιλέγονται από τις διοικήσεις των φορέων και οι δικαιούχοι θα επιλέγονται από τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές των υπηρεσιών. Ενώ μεγάλες κατηγορίες εργαζομένων, όπως οι συμβασιούχοι, εξαιρούνται εξ αρχής. Μάλιστα, ακόμα και οι δικαιούχοι υπάλληλοι δεν θα λαμβάνουν το ίδιο ποσό, καθώς το 60% της ονομαζόμενης ανταμοιβής θα μοιράζεται ανισομερώς με απόφαση των διευθυντών. Υπουργοί και διευθυντές δηλαδή, υποτάσσοντας τις δημόσιες υπηρεσίες στην προώθηση της επιχειρηματικής δράσης και κερδοφορίας, χωρίς κανένα αντικειμενικό κριτήριο, θα μπορούν να αποκλείουν υπαλλήλους, να τους διαφοροποιούν, να τους διαχωρίζουν, να αυξάνουν ή να μειώνουν κατά το δοκούν τις αποδοχές τους. Αλήθεια, ποιους νομίζετε ότι θα κοροϊδέψετε με τα ωραία λόγια περί ανταμοιβής των παραγωγικών δημόσιων υπαλλήλων? Στην πραγματικότητα πάτε να στήσετε ένα τρισάθλιο μηχανισμό υποταγής και εξαγοράς συνειδήσεων. Θέλετε εργαζόμενους σιωπηλούς, φοβισμένους, να μην σηκώνουν κεφάλι, να μην διεκδικούν. Νομίζετε ότι δεν καταλαβαίνουν οι εργαζόμενοι πως τα καλά παιδιά εντός εισαγωγικών της διοίκησης, οι εκλεκτοί της κάθε κυβέρνησης, θα παίρνουν πάντα την καλύτερη βαθμολογία, συνεπώς και τα περισσότερα χρήματα? Η εφαρμογή αυτού του νόμου θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην εντατικοποίηση της εργασίας και θα δημιουργήσει ένα πραγματικά νοσηρό εργασιακό περιβάλλον στις υπηρεσίες. Και αυτό δεν το λέμε σε θεωρητικό επίπεδο.
Ήδη έχουμε τα πρώτα τέτοια δείγματα σε υπηρεσίες που εφαρμόζεται πιλωτικά. Ας σταθούμε όμως και στη στοχοθεσία. Καταρχάς, τους στόχους θα τους καθορίζουν η κυβέρνηση, οι υπουργοί, οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι. Δηλαδή, θα μπορούν πολύ εύκολα να ανοιγοκλίνουν τη στρόφιγγα του μπόνους, υψώνοντας ή χαμηλώνοντας τον πύχη των στόχων. Ωστόσο, η στοχοθεσία έχει και βαθύτερες στοχεύσεις. Με την εφαρμογή της η κυβέρνηση θέλει στην πραγματικότητα να κάνει τους υπαλλήλους να ταυτιστούν και οι ίδιοι με την αντιλαϊκή πολιτική της, να ενστερνιστούν τις προτεραιότητες και τους στόχους του κεφαλαίου σαν να είναι δικοί τους δήθεν. Οι στόχοι αυτοί περιγράφονται στο ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής και είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικοί για το ταξικό πρόσημο της πολιτικής σας. Παραθέρω το δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα από το φετινό σχέδιο. Το Υπουργείο Εργασίας έθεσε ως στόχο μεταξύ άλλων τη σύνταξη ενιαίου κανονισμού παροχής ασθενείας και λοιπόν παροχών του ΙΕΦΚΑ, του ενιαίου κανονισμού αναπηρίας, ενιαίου κανονισμού υπαγωγής στην ασφάλιση και ενιαίου κανονισμού συνταξιοδότησης. Με την έκδοση των κανονισμών αυτών θα δοθεί νέο χτύπημα στους ασφαλισμένους, καθώς θα περικοπούν μια σειρά παροχές. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θέτει ως στόχο την προώθηση της εξωστρεφούς γεωργίας του ψηφιακού μετασχηματισμού της γεωργίας, δηλαδή την επιτάχυνση της πολιτικής που ξεκληρίζει μικρούς αγροπαραγωγούς και κάνει τα αγροτικά προϊόντα πανάκριβα για τον ελληνικό λαό. Για το βαθμό επίτευξης αυτών των στόχων θα αξιολογηθούν οι υπάλληλοι. Το νομοσχέδιο εισάγει κυρώσεις με το άρθρο 9 για όσους επιτυχώντες διαγωνισμών δεν αποδέχονται τη θέση του διορισμού τους ή παρετούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όμως, το φαινόμενο αυτό που εμφανίζεται έντονα τα τελευταία χρόνια έχει άμεση σχέση με τις εργασιακές συνθήκες στο δημόσιο τομέα που έχουν επιδεινωθεί δραματικά. Το βασικότερο πρόβλημα είναι η εξαιρετικά χαμηλή μισθή που λαμβάνουν οι υπάλληλοι, αλλά και η εντατικοποίηση της εργασίας, ειδικά σε ορισμένους κλάδους. Πόσες ακόμα ιστορίες για αναπληρωτές που κοιμούνται στα αυτοκίνητα ή σε πάρκινγκ πρέπει να βγουν στη δημοσιότητα για να καταλάβετε πως οι μισθοί στο δημόσιο δεν φτάνουν ούτε για τα πιο στοιχειώδη. Δεν ξέρετε πως όλο και περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι ζητάνε άδεια από τα υπηρεσιακά συμβούλια για να πιάσουν δεύτερη και τρίτη δουλειά. Αν κάνουμε αναγωγή σε ετήσια βάση και όχι σύγκριση με τις μηνιαίες αποδοχές όπως κάνει κάπως κουτοπώνυρα η κυβέρνηση, θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα ένας νεοεισερχόμενος στο δημόσιο που είναι απόφυτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παίρνει 484 ευρώ λιγότερα από τον αντίστοιχο εργαζόμενο που αμείβεται με τον επίσης εσχρό βασικό μισθό του ιδιωτικού τομέα. Ενώ ένας εργαζόμενος υποχρεωτικής εκπαίδευσης παίρνει 1.420 ευρώ λιγότερα. Αλήθεια, εκείνος ο νόμος που όριζε πως κανένας εργαζόμενος με οποιαδήποτε σύμβαση εργασίας δεν επιτρέπεται να αμείβεται με αποδοχές χαμηλότερες από τον κατώτατο καθορισμένο μισθό ισχύει ή δεν ισχύει? Και δεν φτάνουν αυτά. Τους κλέβεται κάθε μήνα με το περιβόητο χαράτσι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί των τακτικών αποδοχών των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και των τυχών πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεών τους. Λες και για την ανεργία δεν φταίει το σύστημα που τη γεννά, αλλά όσοι εργαζόμενοι του δημοσίου έχουν ακόμα σταθερή εργασία. Αν νομίζετε ότι θα σας σώσουν διάφοροι φίλοι σας μεγαλοκαναλάρχες που έχουν ρίξει μαύρο σε κάθε εργατική λαϊκή κινητοποίηση, είστε γελασμένοι.
λεφτά για μισθούς, υγεία, παιδεία, έξω η Ελλάδα από του πολέμου τα σφαγεία. Αυτό είναι το σύνθημα της μεγάλης πανελλαδικής απεργίας της 20ης του Νοέμβρη που προετοιμάζουν ομοσπονδίες και συνδικάτα σε ολόκληρη τη χώρα. Και αυτό το σύνθημα ήδη σας στοιχιώνει, γιατί ακούγεται από χιλιάδες περισσότερους εργαζόμενους κάθε μέρα. Ό,τι και αν κάνετε για να το κρύψετε, ο λαός μας αισθάνθηκε περηφάνεια όταν είδε τους λιμενεργάτες του Πειραιά να σταματούν τα κοντέινερ στα φορτηγά με τις σφαίρες που στέλνετε στους φίλους σας στο Ισραήλ. Σήκωσε μπόι όταν είδε τους χιλιάδες ντελιβεράδες με τα μηχανάκια τους να κατακλείζουν τους δρόμους διεκδικώντας εργασιακά δικαιώματα, τους υγειονομικούς να παλεύουν για μαζικές προσλήψεις, για υγεία υψηλού επίπεδου όπως αξίζει να έχει κάθε άνθρωπος τον 21ο αιώνα. Και η συνέχεια θα είναι πιο δύσκολη για σας και φυσικά τους μεγαλοεπιχειρηματίες που υπηρετείτε, γιατί ήδη έχουν πάρει σειρά οι μεταλλεργάτες, οι εκπαιδευτικοί αύριο, οι λιμενεργάτες, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι ναυτεργάτες, οι οικοδόμοι, αυτοί και την ερχόμενη εβδομάδα. Όλοι αυτοί και άλλοι ακόμα είναι η πραγματική αντιπολίτευση στην κυβέρνησή σας. Και τους φοβάστε γιατί δεν είναι του χεριού σας όπως είναι πολλοί εδώ μέσα. Όση τρομοκρατία κι αν επιστρατεύσετε, όπως σήμερα που σύρατε στα δικαστήρια τους δασκάλους για να βγάλουν τα δικαστήρια παράνομη την απεργία τους, όσα παραμύθια κι αν πείτε ότι από την καπιταλιστική ανάπτυξη είναι κερδισμένοι και οι επιχειρηματικοί όμιλοι και όλοι οι εργαζόμενοι, το πικρό ποτήρι τελικά θα το πιείτε. Και θα το καταλάβετε καλά και στις 20 Νοέμβρη, στη μεγάλη απεργία. Οι εργασιακοί χώροι θα ερημώσουν, η δουλειά θα σταματήσει, γιατί αυτοί που παράγουν, αυτοί που βγάζουν τον πλούτο αυτής εδώ της χώρας, θα απεργούν και θα είναι στους δρόμους. Σας ευχαριστώ.